Στο καναπέ απλώς καθόμουν και βαριόμουν και το συμβούλιο το παρακολουθούσα. Με πιάσα νεύρα και να φάω δεν μπορούσα. Στο καναπέ απλώς καθόμουν και βαριόμουν να δω ποιος παίκτης πάλι θα αποχωρήσει. Κι είχα σκεφτεί να τραγουδήσω λίγο βύση. Κι εκεί πολλο το βράδυ φαινότανε για σκάρτο. Μου ήρθε μια ζαλάδα ξαφνικά. Έλα Στέλιο. Κονδυλάτος, έτσι απλά έφυγε ο κονδυλάτος. Δεν το περίμενα, μου ήρθε κάπως. Κονδυλάτος, κονδυλάτος. Ο παίκτης έφυγε ο πιο φευγάτος. Δεν ήταν σίγουρα και τόσο γάτος. Κονδυλάτος. Τι ανατροπή ήταν αυτή, παιδιά, τι σοκ ήταν αυτό. Ποιον θα καυτηριάζω εγώ τώρα, παιδιά. Τι γίνεται, είναι το... Ετοιμαστείτε, για την μισθοδοσία. Είναι το πιο ανατρεπτικό κανάλι. Τόσοι καυτηριασμοί πήγαν τσάμπα, Στέλιο. Εγώ δεν χάνω παίκτη, εγώ χάνω 3 λεπτά stand-up, να ξέρετε το λιγότερο. Η Αγγελική, εσύ φταίς, εσύ ξανθούλα φταίς. Με μάτιασε χθες και να τώρα έφυγε. Να με ξεματιάσει. Τον είδατε, τον ακούσατε, τι ερμηνεία ήταν αυτή, τι λογίδριο. Η Βαϊόλα Ντέιβις όταν πήρε το Όσκαρ μπροστά στον Περικλή δεν είπε τίποτα, έτσι. Πιστεύω ότι έτσι νιώθες, Στέλιο. Σαν να πήρε το Όσκαρ. Θα μας λείψει όλα και όλα, παιδιά, να τα λέμε. Θα μας λείψει πολύ. Θα μας λείψει το ύφος του. Μας λείψει το λεξιλόγιο του. Τα καλά του λόγια για τον Γιώργο τον Κοψιδά. Όλα θα μας λείψουν. Καλή τύχη στο παιδί και τον περιμένουμε. Θα έρθει. Άμα δεν του δείξουν επεισόδια, μπορεί να έρθει. Λοιπόν, μιλάω αυτή τη στιγμή. Κάνω μία έκκληση σε φίλους συγγενείς του Περικλή. Μην του δείξετε τι έχουμε παίξει τόσο καιρό για να έρθει ο άνθρωπος και να μην ξέρει τίποτα. Ωραία, έτσι μόνο πρέπει. Ωραία, τα πάρω λίγο από την αρχή. Στέλιο, ξεκινάει το επεισόδιο. Μαθαίνουμε ότι ήταν πολύ, πολύ άσχημα χθες τα πράγματα. Ότι ο Κώστας είπε στον κόρο από το πουθενά και αυτοί πάνε να προσφέσουν μισή καρύδα να βγάλει υποψήφιο τον Τάφη. Ο Τάφη τρελάθηκε, έπαθε μεγάλο μαράζι. Πικράθηκε αυτός. Τώρα παθαίνει πικρά, πικραίνεται πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω, θεωρούσε μάλλον ότι είναι φίλος του. Ωραία, δεν βλέπει και αυτό το σοου, το κάνει γι' αυτό. Γενικότερα πάντως υπάρχει μια απόσταση από όλους τους παίκτες. Έχουν ξεχωρίσει λίγο εκεί πέρα τη Σοφία με τα καρφάκια. Αναγκαστικά το παρατήρησα και τον κόρο. Στην πλέον ομάδα από την άλλη, στο στόχαστρο είναι η Αφροντίζια, χωρίς λόγο η Ελευθερίτσα. Γιατί μιλάει στον Αλέξη. Δεν μπορεί και να μην του μιλάει, ρε παιδί. Α, μην μιλάς. Μα αφού δεν τη μιλάνε οι άλλοι, μιλάει στον Αλέξη. Α, γι' αυτό του μιλάει. Αφού οι άλλοι έχουν κάνει ομάδα και μιλάνε όλες, Γιάμι, Ντάμι, όλοι αυτοί μαζί μιλάνε μεταξύ τους, δεν τη μιλάει κανείς, πάει και μιλάει στον Αλέξη. Την έριξαν και στις μερίδες, Στέλιο, που είναι και μισή μερίδα καημένη. Άστο, εντάξει, τους τα έχει μαζεμένα, δεν ξέρω. Ο Περικλής με την Ανθή Σαλακούδη. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει φύγει Ανθή. Ήθελα να το σημειώσω. Δεν έχουν τελειώσει με το πλατό ακόμα για να έρθει να τα τσεκάρει. Αυτή θα έρθει από το LVL θα κάνει την πρεμιέρα της εδώ πέρα στο Sky το καλοκαιράκι. Εν πάση περιπτώσει, χθες μάλωσε. Ήταν το πρώτο καυγαδάκι τους. Πάρα πολύ άσχημα. Τα πήρε πάρα πολύ στο κρανίο και η Ανθή. Τώρα δεν το ξέραν ότι μετά από λίγο θα έφευγε δυστυχώς ο Πέρι. Έτσι εκεί πέρα τα πρώτα σύννεφα. Ο Περικλής έλεγε στην Ανθή πόσο καλή είναι. Δεν το πίστευε. Πόσο ψέμα να πιστέψεις. Δεν άντεξε η κοπέλα, τσακωθήκανε. Εκεί πέρα τον άφησε μόνο, πήγε κανένα μια βουτιά η Ανθούλα. Μπράβο, κυρία. Κυρία, λέω, γιατί. Ο Τίτιδα. Νίκο. Α, κλαις. Νίκο. Δεν φαίνεται πια το κλάμα, κάτι έχει κάνει. Δεν καταλαβαίνουμε το συνέστημα. Γεια σου. Γεια σου, ορίσου λίγο. Έλα, έλα, σάμα. Νικόλα, κλαίω και σου λέω. Μπράβο, κοίτα, να μας λες τι γιώσεις. Πω, παιδιά, πάρτε τον από εδώ. Λοιπόν, κλαίω εγώ πολύ. Κοίτα τι comment έκανε η Τούνη στην Αλεξανδράκη. Διάβασε. Πού? Μας γκάστρωσες, μωρή. Α, ωραία. Μπράβο, το διαβάσω. Μας γκάστρωσες, μωρή. Πολύ εντύπωση. Welcome back, baby. Μπιπερό. Ναι, ρε. Και καρτούλα. Ναι, ναι, Νικόλα.
Λες να ισχύει, Στέλιο. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό που έλεγε και η Σούλα Γκλάμπρους μπορεί να. Φύγε. Άμα έχει τσίπα, φύγε. Αν έχει τσίπα, φύγε. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Και ο Αλεξάνδρας. Φύγε, ρε παιδί, αν έχει τσίπα. Φύγε, εσύ, μωρέ, Σάρα. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μαζί. Καλώς ήρθες στον κόσμο μου. Θέλει να κάνει και παιδί. Πού βρισκόμαστε στη βίβλο, μα πραγματικά. Φέρτε μου λίγο να δω story Αλεξανδράκη, να δω τι γίνεται, μπας και καταλάβω τίποτα. Τε ναι, εγώ κοιλιά δεν βλέπω. Κάτι σαλιγκάρια τη ρουφάνε. Ωραία. Γίνεται και με σαλιγκάρι, δεν ξέρω. Έλα, δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα με αυτό. Άλλο έλεγα που είχα, ήμουν, Στέλιο, στο Survivor. Έχω απορίες για το... Α, έχεις κι άλλο σήμερα. Είναι σε ρυθμούς αλαγκούδι σήμερα. Εδώ πέρα το Μαζονάκι και τον Πάρο και τη Θεοδωρή τους κόβουν έτσι, το Survivor το ήθελε όλο. Εν πάση περιπτώσει, έχω κάποιες απορίες για το αγώνισμα, το οποίο ήταν εξαιρετικό, Στέλιο, μπράβο. Μιλάμε για πολύ δυνατό μάτς. Τι μπορεί να έχουν φάει αυτοί εδώ πέρα, τα αγόρια χθες πριν το αγώνισμα και με το που ανεβαίνανε στη Δοκό, αρχίζουν τα twerking. Μιλάμε πολύ. Δες. Δες, μα είναι δυνατό. Έγινε μόδα, μόδα, statement. Τώρα μιλάμε για ξεβίδωμα. Ο Νίκος ο καφετζής. Χόρεψε. Χωρίς πρόβα, αυτά είναι χωρίς πρόβα. Χόρεψε, Λοκίτα. Μπράβο στον Πέτρο, μπράβο. Έβαλε και κίνηση στα αστεία του. Τι ωραία να είχαμε αρχισυντάκτρια. Είναι πάντως μια ειδικότητα. Γελάτε, αλλά λείπει από την εκπομπή αυτή. Που λέμε έναν άνθρωπο υπεύθυνο. Οι άλλοι τώρα πάνε και κάθονται. Σου λέει αυτή είναι, κάνει τα μαλλιά, σου λέει μάλλον αυτή η ξανθιά δεν. Δεν έχουμε. Ζητάω από το Sky να μας φέρουν μια αρχισυνταξία εδώ. Πρέπει, δεν είναι χειροκρότημα, άμα θέλουμε. Ας πάρει τετράωρη. Ας πάρει μια τετράωρη, ας είναι από το πρωί. Είσαι σήμερα on fire, είναι on fire, Αλκατρά σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τρελό κούνημα. Κάπου έκλαιγε η Φουρέιρα, πάρα πολύ ξεβιδωθήκανε. Κάτι τους έχουν βάλει στο φαγητό. Το φαγητό, θα μου πεις τώρα, τρώνε και εκεί πέρα, δεν ξέρω, στο γάλα της Καρίδας. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν, το βλέπεις, ήταν μόνιμο αυτό. Έβλεπα και την Ανθούλα χθες να παίζει, Στέλιο. Κάθε φορά που βλέπω τη Σαλαγκούδη, ρε παιδί μου, να είναι στα παιχνίδια να παίζει, νιώθω και όπως βλέπουμε, ρε παιδί μου, μωρό να περπατάει πρώτη φορά. Που τρέχουν όλοι τα καιρό, αχ, στρατά, στρατούλα, και με το που κάνει το μισό, λέει, τρέχα, κέρδισε. Ξέρω, αυτό ωραίο είναι. Ο Μπόγδανος έδωσε ρέστα χθες, πολύ δυνατός, το πόδι καρφωμένο στη Δοκό, καρφωμένο, πολύ, δεν είναι είδωλο. Εν τω μεταξύ έχετε παρατηρήσει, οπότε μιλάει ο Μπόγδανος, ανοίγει τόσο πολύ το στόμα που σου δίνει το περιθώριο να μετρήσει τα δόντια. Εγώ τα μέτρησα. Μπράβο στο παιδί, γέστατο. Έχει σημασία. Συγχαρητήρια. Ο Νίκος έσπρωχνε, Στέλιο. Έπαιξε. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχόλιο σε reality στο κανάλι μας. Δεν γίνεται. Έστροχνε πολύ. Δηλαδή, δες, έπεφτε και τον έπαιρνε μαζί κάπως εκεί. Το χτυπούσε πάρα πολύ άσχημο. Ήθελα να το πω. Δες. Όχι. Το έπαθρο ήταν επικοινωνία που έχει αγωνία, Στέλιο, από το πρωί με τα μηνύματα που με έστελνε. Το απαντάω τώρα. Και το κέρδισαν οι κόκκινοι. Έτσι, παινιά, ήθελε στεναχώρια γιατί είναι πρώτη φορά που το κερδίζουμε η ομάδα μας. Να είναι καλά, φάγανε μουζάκα, είδαν τα μηνύματα. Θέλω να κάνω τώρα μία ερώτηση που μου ήρθε άσχετη. Αυτή η φίλη της Μαριάνθης που της έστειλε μήνυμα, έπαιζε στη Λάμψη. Όχι αυτή που παίζουμε εδώ, την κανονική. Ωραία, όποιος ξέρει, ας στείλει μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα μόνο να πω. Λίγο πήρα από το χρόνο σας. Επίσης, Στέλιο, μας παρακολουθούν στον Άγιο Δομήνικο, γιατί όταν είπα να κάνουν τη μαγκύρα που λέγαμε για τον Κρίς και τον Αλέξη, χθες το βράδυ λοιπόν ξαπλώσανε εκεί πέρα στη σκηνή και άρχισαν τα ντουέτα. Θέλω να δεις. Το τελευταίο βράδυ. Άλλο ρεπερτόριο από τη μαγκύρα, αλλά και αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα βρει το κοινό. Μπράβο. Απόψε το περνάω. Και ωραία, κατά και ρυθμό, Αλέξης. Έχει σημασία. Και ο Κρίς χαλαρώσει. Μπράβο τους, μπράβο τα παιδιά. Θα βγουν κερδισμένοι που μας ακούνε. Όλους τους συγχωράω. Κι όσοι με πει, κι όσοι με πει, Ανάρπολη, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο κι αυτό. Εύχομαι να μην χορέψω μετά, αμάρτησε. Κάναμε τώρα αυτό, το λέω πάνω στο που έχουν την υποδοχή, γιατί δεν περνάει η ώρα. Ναι, το ανταλλάσσω. Το χορώ με τραγούδι, είναι και αυτό ταλέντο. Εν πάση περιπτώσει, έχω φάει πάρα πολύ χρόνο, το ξέρω, δεν πειράζει όμως.
Θα μιλήσουμε τώρα για το συμβούλιο. Κακός χαμός έγινε, στέλνει εκεί πέρα. Για ποιο λόγο δεν μοιράστηκε σωστά το φαγητό στην Ελευθερία. Το μονοπόλησε σχεδόν. Ο Ντάφη ευτυχώς δεν μίλησε πάρα πολύ πάλι. Λένε ότι η Άννα Μαρία κλέβει. Κλέβει στις μερίδες, ενώ η κοπέλα βάζει παραπάνω στους κολλητούς. Στην Ελευθερία όχι. Κουράγιο, κορίτσι μου, στην Ελευθερία τώρα μιλάω. Πήγαινε και σε από πάνω και μέτρατα. Τι κάθε σαραχτήλια κάνει βουτιά στην παραλία. Όλο ένταση, όλο καβάζι. Εγώ δεν μπορώ. Θέλω κάτι άλλο πια στέλνω στη ζωή μου. Θέλω λίγο χαρά. Θέλω λίγο ανεμελιά. Πάμε για House of Fame, La Academia! Όλε, 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 όλε! Το πιο ωραίο παιχνίδι reality που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις 6 και 4! Δεν ξέρω, θα θέλω να πάω στο Sky και να κάνω να φτιάξω τα χαστού και δεν με αφήνουν να ζήσω. Τι προγραμματάρες είναι αυτές! Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τραγούδι έτσι να ανοίξει η ψυχούλα μας. Τι τραγουδάνε οι σπουδαστές σήμερα? Πίνεις κάτι. Τρως κάτι. Και εκείνη τη στιγμή σου έρχεται και θες να πας τουαλέτα. Θα κάτσεις εκείνη τη στιγμή να προλάβεις ή να είναι κάποιος στην ουρά για να πλύνεις, να κάνεις και έχεις να φύγεις. Θα φτιάξω ένα καφέ και θα τον έχω 5-6 ώρες. Δεν μπορώ να τον πιω στα 5 λεπτά. Δηλαδή, αν δεν το κάνεις κατευθείαν και το κάνεις σε 5 λεπτά, θα αλλάξει κάτι. Μπορεί να μην το κάνω, να το ξεχάσω. Αυτό σου λέω, βάλε το κεφάλι σου. Εσύ δηλαδή, Άρη, άμα σε πιάσει με το που φας, θα έχεις στο μυαλό σου μετά. Τι? Θα έχεις μετά στο μυαλό σου να πλύνεις το ποτήρι. Όχι. Α, αυτή που δεν έχει φάει ποτέ. Ή τρώει με τα χέρια, κανένα πυρούν, ή τις τα πλένουν. Μπράβο, η πληροφορία την ήθελα πολύ. Τώρα τους γνωρίζουμε, στέλνει η πρώτη εβδομάδα. Πολύ ωραίο να το μοιραστεί και στην τηλεόραση. Προσδίδει ένα κύρος, όχι συγκεκριμένα. Οι σπουδαστές αυτοί γιατί μπήκαν στην Ακαδημία να πεις, για να μάθουν να πλένουνε. Α, δεν έχουν μαθήματα. Φέρε μια φωνητική, ένα χορό κάτι. Φέρε κάτι, ρε φίλε. Και εκείνη τη στιγμή σου έρχεται και θες να πας τουαλέτα. Μου παίζεις το ίδιο. Πλύνεις τη ζωή μου, ούτε πυρούνι. Μου ξαναπαίζεις το ίδιο. Α, τα προσπέρασα, δηλαδή, τώρα κατάλαβα. Α, τα προσπέρασα. Αναγκαστικά τώρα θα βγάλω τον μπροστινό μου δόντι για να φύγει το ενδιαφέρον από το λάθος, να με βλέπετε κουτσοδόντι. Εν πάση περιπτώσει, ρε Αγγελική, να σου πω κάτι. Θέλω να βγάλω το παντελόνι, σαν να με τρώει. Λοιπόν, εντάξει, έλα, ήρθα, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι για τόσο φωνή, αλήθεια σας λέω, που με εκτιμώ πολύ και με αγαπάω. Δεν είναι για τόσο φωνή. Δεν ξέρω τώρα πώς να το προχωρήσω παρακάτω. Θέλω να μου πείτε λίγο για τα παιδιά αυτά που ερωτεύτηκαν. Έχεις να μου παίξεις κάποιο βίντεο? Πιστεύω είναι ολοφάνερο ότι... Όχι, όχι, εντάξει. Μου αρέσει εμένα προσωπικά. Και εμένα. Οπότε, καταλαβαίνεις. Απλά να μην βιαζόμαστε. Γιατί έτσι θα χάσουμε και τη μαγεία. Ποια μαγεία? Συγγνώμη, αυτή ήταν που ήταν και προχθές κοντά, που δεν ήξερε το όνομά της. Το έμαθε αρχικά. Τρεις μέρες ολόκληρες. Δεν είναι λίγο, Στέλιο, βέβαια, γι' αυτό. Γι' αυτό απλά δεν θέλει να βιάζονται. Τώρα ο σπουδαστής, ο ερωτευμένος, θέλει το χρόνο του. Το ότι σε 72 ώρες αυτός βρήκε το απόλυτο love story δεν τον νοιάζει. Δεν πειράζει, να είναι καλά τα παιδιά. Μήπως συνεχίζουν και από εκεί που το αφήσανε οι Δανέζοι με τον Κεχαγιά. Δεν ξέρω, Στέλιο. Τι να πω και με αυτούς εκεί μέσα. Μπήκανε λες και ήταν από πάντα. Δεν ξέρω, ίσως φταίει η ενέργεια που έχει ποτίσει ο χώρος. Ίσως φταίει το σπίτι. Ίσως φταίνε τα ντουβάρια. Ίσως φταίνε τα ντουβάρια και έχουν κιόλας τρελαθεί. Γίνανε λέει και ζευγάρια και η πρώτη τσακωμή. Ίσως φταίνε τα ντουβάρια του Big Brother μέσα εκεί και αρχίσανε τις τρέλες απ' την πρώτη του στιγμή. Ίσως φταίνε τα ντουβάρια, ίσως πάλι φταίει κι αυτή. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα φταίει αυτή η συγκεκριμένη, αυτή για αυτή. Κόσμια μου, αυτή όλη η ενέργεια θέλει χρόνο να φύγει, παιδιά. Μη σου πω θέλει γκρέμισμα και από την αρχή, δεν τα ορίστε τώρα. Και με εκείνα και μετά, αλλά ξέχασα και για το χιόνι να σας το πω. Δεν είναι, είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που έχω μάθει. Το χιόνι δεν είναι αληθινό, Στέλιο. Ούτε καν τίποτα αληθινό. Βγήκανε συνόμωσοι ολόγοι και το διέψευσαν, παιδάκι μου. Είναι πλαστικό αρχικά. Δεν καίγεται. Δες το, ορίστε. Τον λόγο βλέπετε το χιόνι ούτε καν στάζει. Ούτε καν. Δεν έχει στάξει το χιόνι. Τι ωραίο χιόνι. Τι ωραίο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Τίποτα. Μαύρησε. Μαύρησε. Το κακό του. Λοιπόν, περαστικά μας. Περαστικά. Με τις υγείες σου, Στέλιο. Ορίστε. Άσε, μαυρίζει και ο τρομερό. Άρα και το χιόνι είναι σχέδιο. Σχέδιο όλα, ε. Πάει μαζί με το τσιπάκι. Τσιπάκι, χιονάκι, μια χαρά όλα μαζί. Πολύ ωραία. Τώρα είναι ολοφάνερο ότι είναι κατασκευασμένο. Υπάρχει ατζέντα. Και ξέρεις, Στέλιο, ποιον θέλουν να χτυπήσουν, Στέλιο, με το πλαστικό το χιόνι, Στέλιο? Τον Μπράτη. Και τα κατάφεραν, Στέλιο. Δες,
Ο Μπράτσης. Ξέφυγε. Ορίστε. Έγινε ο Μπάτμαν. Ή ο Μπράτμαν, θα έλεγε κάποιος, κάνοντας χιούμορ, που εγώ δεν υιοθετώ καθόλου προσωπικά. Όχι, κοίτα τον. Δεν είναι καλά, παιδάκι. Να. Στο σπίτι του τώρα αυτό, ε. Μια λάμπα κάτω και ωραίος τώρα. Έχει πάει κάτι χορεύει πολύ τελευταία. Μπράβο. Κάπως του έχει έρθει. Έπεσε θύμα του πλαστικού χιονιά, λοιπόν, Στέλιο, και αυτός. Τον νίκησαν οι αλήτες με το ψεύτικο το χιόνι. Δεν σεβάστηκαν ούτε GNTM, Στέλιο, ούτε την κυρία Βίκη μου, την καγιά μου, ούτε... Νικόλα, ήρθα να σου πω μια αληθινή ιστορία. Βάνια, φύγε ναι. Να σωθείς. Όχι, θέλω να... Δεν θα το πιστέψεις. Δεν το πιστεύω, λοιπόν, κέρδισες, δεν το πιστεύω. Την ξέρεις την κυρία Κότα. Συγκεκριμένη. Ναι, μόνο την Αργυρό, ρε, την Κότα. Α, η Αργυρό. Ναι, τι η Αργυρό. Κάνει. Κοίτα. Anyway, ήταν παντρεμένη. Anyway, που ναι. Λες, η Κότα. Right. Χώρισε, πήγαινε να ξαναπαντρευτεί. Και βρέθηκε παντρεμένη με δύο Ινδούς. Τι λες. Ναι, που δεν τους ξέρει. Που δεν τους ξέρει. Κατάλαβες, Νίκο. Πολύ δύο Ινδοί που δεν τους ξέρει. Και ένας που είχε τρεις. Και ένας που θέλει τώρα τέσσερις. Νικόλα, όπα, όπα, όπα. Νικόλα, κλαίω τώρα. Και εγώ. Ούτε μισώ εγώ, Νικόλα. Ας με παντρευτεί και εμένα κάποιος, δηλαδή. Και ας μην το μάθω, ρε Νικόλα. Έλα. Why, ρε Νικόλα. Κάνε το φινάλε σου. Come on. Να σου πω, γελάμε. Αλλά ρε, εσύ, τι φάση είναι αυτή. Αυτή βγαίνει, δεν βγαίνει να πει ένα θέμα. Βγαίνει για να πει τον καημό της που θυμίζει το θέμα. Ωραία, ας πάμε στο θέμα. Τι έγινε με την κυρία Κότα. Αρχικά, μπράβο για το επίθετο, δεν έχω λόγια. Είναι παντρεμένη με πόσους, λέει. Τι έχει συμβεί, κυρία Κότα μου. Είμαι τρίγαμη. Είμαι τρίγαμη και θα πήγαινα και για τέταρτο γάμο. Χωρίς να το ξέρω. Πώς γίνεται, κυρία Κότα μου, αυτό. Το... Υπέροχο διάλογο. Μισό λεπτό. Πάμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, είχα κάνει ένα γάμο θρησκευτικό το 8 που το ήξερα. Ωραία, που ήμουν εκεί. Α, σημαντικό. Να το... ένα τα στοιχεία. Ήταν εκεί. Όχι, γιατί έχει πάει στο γάμο. Είναι πολλοί κόσμοι. Φοβάται τελευταία στιγμή και ο Τέβη δεν πάει. Φοβούνται. Χώρισε όμως, λέει μετά. Και τώρα πήγε να ξαναπαντρευτεί και τι της είπανε. Κυρία μου, τι λέτε το. Εσείς είστε παντρεμένοι με δύο Ινδούς. Τους Ινδούς που δεν τους ξέρεις, Τέλειο. Αντιλαμβάνεστε λίγο το θέμα. Πιστεύετε ότι είμαστε χαριτωμένοι εκπομπή? Όχι, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι πολύ βαθύριζο αυτό που συμβαίνει. Και αφού δεν τους ξέρει, πώς τους πήρε, ρε παιδιά. Κυρία Κότα μου, πέστε το, τι πείτε. Μάλιστα, ο ένας γάμος, ο δεύτερος με τον Ινδό, ακυρώθηκε γιατί ήμουν παντρεμένη με τον πρώτο Ινδό. Δηλαδή βρήκαν τον πρώτο Ινδό, αλλά δεν βρήκαν τον πρώτο θρησκευτικό το δικό μου το γάμο. Παιδιά, άκου. Μπράβο. Πιστεύω ότι έχω καταλάβει. Θέλω μόνο μία πορεία. Το Κότα είναι δικό τη. Είναι του Ινδού, του πρώτου Ινδού, του δεύτερου. Ο τέταρτος, τι έγινε να πει για όλα αυτά. Είμαστε σίγουροι πως δεν είναι παντρεμένος με Ινδί. Γιατί οι γυναίκες των Ινδών που μοιράζονται όλα με την κυρία Κότα μαζί, έχει αυτό στην Ινδία, έχει και εδώ. Μπράβο, έχει δίκιο η κοπέλα τελικά η άλλη που έκλαιγε. Η άλλη χωρίς να το ξέρει τόσους γάμους και η δικιά μας κάθε μέρα φωνάζει και τίποτα. Δεν είναι ωραίο. Όχι, δεν είναι ωραίο τώρα που. Με δύο έχει παντρευτεί. Και όμως δεν το ξέρει. Θέλω πολύ κέφι χωρίς λόγο, Στέλιο. Μα πότε πια οι δυο Ινδοί τη ζήτησαν το χέρι κι η Βάνια η Βοβέρη. Έλα κέφια πεντούλα. Ακακομοίρη μου Βάνια τη σε βρήκε βρε. Δύο να έχει κυρά Κότα κι άλλον ένα ναι. Και για σένα δεν αφήνει πια κανένα ναι. Ρε για ψαχτείτε μήπως είστε παντρεμένοι και με κανάν Ινδό στεφάνι μήπως βάλατε και έχετε στο σπίτι άντρα και δεν ξέρετε. Έτσι όμορφα, μπράβο. Μπράβο, πολύ εντυπωσιακό.